Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο νέο γήπεδο Θεσσαλονίκης, στο Air Domes G, όπου θα δούμε το μάτς ανάμεσα στους Puebla και στους Intafood για το φετινό κυπέλλου. Ο Τζάμπο Αλεξανδρίζεται με τον Λούμποφ. Να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Τζάμπολ θα τη βγει ο Αλεξανδρίδης, αλλά τελικά θα πάει στα χέρια του Ευθυμίου. Πάτσε να γίνει το drive όμως το γήπεδο βοηθάει και θα έχουμε μια μικρή διακοπή μέχρι να σκουμπιστούμε το δάπεδο. Και επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Λούμποφ. Ο στραγγετής έξοχος. Θα ανοίξει το σκορ για την ομάδα του, 0-3 για τους Intafood. Αλεξανδρίδης. Είναι στο λαπαρίδι ξανά, Αλεξανδρίδης δίνει στη γωνία για τον Γιουλέκα, όπως προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο άτομα, θα χάσει λίγο την μπάλα, θα καταφέρει όμως να επιτυχήσει. Θα ανοίξει και αυτός το σκορ για την ομάδα του. Κάτω στο 2-3, γιατί θέλουν να φύγουν στον ενθουσιασμό. Ευθυμίου, κάνει το lay-up, άστοχο. Rebound του Λαπαρίδη. Λαπαρίδης ο οποίος πιέζεται, κλείνεται κιόλας. Θα βρει όμως την πάση στον Αλεξανδρίδη. Αλεξανδρίδης βλέπει την μπάλα εξαιρετικά στον πάστα, ο οποίος θα ξεχάσει το καλάθι. Θα χάσει και την ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Ευθυμίου. Ευθυμίου δίνει στον Κυριακίδη, ο οποίος θα περάσει από κάτω. Μπάρκος θα για 3, εύστοχος για ακόμα μια φορά. Δύο έξω το σκορ, Αλεξανδρίδης τώρα. Βλέπεις την κορυφή του Κώστο, ωραία πάσα στον Κιουλέκα. Κιουλέκα ξανά. Προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο, κλείνει όμως πολύ όμορφα. Υπάρχει στον Intafood και θα αναγκάσουν τον Κιουλέκα να κάνει βήματα. Έτσι έχουμε κατατοχή με τον Λούμποφ. Με τον τραυματισμό του Γιουλέκα, ο οποίος αναγκαστεί να βγει αλλαγή. Και Σίλης. Δίνει στον Ευθυμίου, ο Ευθυμίου που ζητεί επιλογές, του δίνει ξανά στον Κεσίδη. Θα περάσει κάπου το καλάθι. Ένα σουμ το δεξί χέρι άστοχο. Rebound όμως από τον ίδιο. Μπάρκος, ο οποίος στραγγεί μια φορά για 3, θα άστοχο την δεύτερη φορά. Μελίδης. Δίνει όμως θα την πάρα στον άλλον. Διακίνηση του να το πάρει όλο μόνο, δεν θα μπορέσει όμως και Σίλης. Σίλης προσπάθησε να δώσει την μπάλα στον Λούμποφ. Βλέπει όμως όσο Μερλίδης. Και έτσι έχουμε ακόμη μια καψή για τους Puebla. Εδώ το 1-2. Ρουμελίδης. Δίνει στον Αλεξανδρίδη στη γωνία, ο οποίος στάρει για 3, άστοχος. Θα φύγει πάνω από το καλάθι και έτσι έχουμε κατοχή για τους Intafood. Κυριακίδης, δίνει στη γωνία για τον Κεσίδη. Κεσίδης συμπορευτεί για τον Ευθυμίου. Σταματάει Κεσίδης, πάλι στον Κυριακίδη, ο οποίος θα πετύχει ένα εξαιρετικό καλάθι. Κάνοντας το 2-8 υπέρ των Intafood, και όλα βλέπουμε δεν μπορούν να πετύχουν καλάθια. Τουρμελίδης για 3, άστοχος. Λοιπόν που πάχτα. Αλεξανδρίδης, ο οποίος είναι μόνος, θα δοκιμάσει το σούτ, είναι εύστοχο. Μειώνει ο Αλεξανδρίδης σε 5-8. Κυριακίδης. Δίνει στον Ευθυμίου. Ευθυμίου για τον Μπάρκο. Μπάρκο θα να δει, ωραία πάσα στον Κυριακίδη. Και έχουμε κατοχή ξανά για τους 68 από τα λάθη. Πολύ όμορφη κίνηση του Ευθυμίου που θα πάρει την μπάλα του Κυριακίδη και θα φτωχίσει. Κάνοντας το 5-10. Αλεξανδρίδης. Δίνει στο Λαπαρίδη. Θα δεις ξανά στη γωνία του Σουρμελίδη. Ο όμορφος passing game στάρει για 2, άστοχος. Rebound του Πάχτα ο οποίος θα ευστοχίσει. Θα μειώσει για ακόμα μια φορά κάνοντας το 7-10. Ευθυμίου. Δίνει στην κορυφή για τον Κυριακίδη. Σε άμενα ζώνη που έμπλε. Μπάρκος ο οποίος στάρει ακόμα μια φορά για 3, άστοχος και αυτή τη φορά rebound όμως του Ευθυμίου. Κυριακίδης. Σπάει πολύ ωραία την ζώνη των Μπέμπλα, θα χάσει όμως το καλάθι. Τουρμελίδης. Δίνει την πάσα στον Αλεξανδρίδη. Αλεξανδρίδης βλέπει όμορφα την πάσα. Σουτ όμως άστοχο, rebound του Ευθυμίου. Ευθυμίου. Μίσο Κυριακίδη στη γωνία για τον Μπάρκο. Κάνει όμως θα την προσποίηση. Κυριακίδης ο οποίος είναι μόνος του. Εδώ στη γωνία τον Ευθυμίου ο οποίος σουτάρει για 2, άστοχος. Λιβάουν του Πάφτα. Δανίδης. Σουρμελίδης. Σουρμελίδης δίνει στη γωνία του Αλαπαρίδη ο οποίος σουτάρει για 3, εύστοχος. Όλα υπό έμπλα. Όπως έχουν μπει στο δεύτερο μισό του πρώτου δεκαλέπτου. Κυριακίδης δίνει στη γωνία για τον Μπάρκο, ο οποίος για ακόμα μια φορά θα στοχίσει. Θα τα βγει στον ακόμα τρίποντά του. Βλέπουμε ότι έχει 3 άστοχα, δεν έχει διαπαθή με το καλάθι. Τώρα στην επίθεση υπό έμπλα με τον Αλεξανδρίδη. Αλεξανδρίδης ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχος. Είπα θα πάει για ακόμα μια φορά πάνω το καλάθι και έχουμε κατοχή για τους 68 καθώς έχουμε αλλαγές. Είναι ο Λούμποφ και στη θέση του μπαίνει ο Δόντσιος. Καθώς έχουμε αλλαγή και για τους Πέμπλα. Βγαίνει έξω ο Λαπαρίδης. Και στους θα μπει ο Κραγιοφίλης. Κυριακίδης. Πάω στον Ευθυμίου, ακόμα μια φορά σαν άμενα ζώνης. Ευθυμίου θα είναι για 3, άστοχος. Είπαμε Κραγιοφίλη. Τουρμελίδης. Να περάσει μέσα, δίνει στον Δανίδη. Δίνει στη θέση του Μπάχτα. Μπάχτα στη γωνία του Αλεξανδρίδη. Θα δίνει ξανά, προσπαθεί να περάσει κάπου το καλάθι και θα ευστοχίσει ανενόχλητος. Δίνοντας το προβάδισμα για πρώτη φορά στο Πουέμπλα και έχουμε time out από τους Ινταχούντ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επανερχόμαστε μετά από το time out των Ινταχούντ. Το σκορ είναι 12-10. Φέρει τον Πουέμπλα, καθώς κατάφεραν με ένα μεγάλο σερί να ανακάμψουν και να βγουν μπροστά στο σκορ. Κυριακίδης τώρα. Είναι το Πάρκο που σουτάρει για 3, άστοχος και αυτή τη φορά. Προσπάθησε για τον rebound ο Δόντσιος. Τελικά θα το πάρει ο Ζανίδης. Ραγιοφίλης. Δεν διστάζει, σουτάρει, άστοχος θα είναι όμως του. Εξίδης θα πάρει το rebound. Θα το πάρει αντιαθλητικά, κάνει φάουλ. Και έχουμε επαναφορά για τους Πουέμπλα. Σπαθαλίζει την μπάσα ο Ζανίδης. Θα κοπεί όμως και έτσι έχουν εκ νέου κατοχή με τον Αλεξανδρίδη. Ο οποίος θα δώσει τον Καρδιοφίλη. Καρδιοφίλη σειρά του Σουρμελίδη, ο οποίος φτάρει για 3, εύστοχος. 14-10 το σκορ, με 3,5 λεπτά να απομένουνε. Κυριακίδης παλιό να χάσει την μπάλα ο Σουρμελίδη, συγκρατεί όμως ο Δόντσιος. Μπάρκος. Μάρκος, βάζει να περάσει πολύ όμορφα με τον Ρεσόφσκι, δεν θα μπορέσει, το Καρδιοφίλης θα φύγει στον ευνηδιασμό. Ρεσόφσκι δίνει εξαιρετική πάσα στο Μελίδη, Αντιελουμπάδα, Δανίδης, άστοχος και Καρδιοφίλης στο putback. Κάνοντας το 16-10. Κεσίδη θα ξαναβρει μια καφλόουση πάση στο Δόντσιο. Βολούσε όμως το πόδι και έτσι έχουμε κατοχή για τους Νταχούν. Μπάρκος δίνει στον Κεσίδη. Κεσίδη με σειρά στον Δόντσιο, ο οποίος κινείται από δύο άτομα. Βλέπει τον Κεσίδη ο οποίος είναι μόνος του, θα στάρει για τρεις, άστοχος. Rebound του Αλεξανδρίδη. Δανίδης βλέπει πάρα πολύ όμορφα την μπάσα στον Γιουλέκα και κάνει το 18-10. Είναι ο Φώτιστος. Να περάσει το δεξί χέρι, όμορφη δίπλα προς τα πίσω, τα απελευθερώνει και κάνει το 18-12 και είναι το πρώτο καλάθι των Ινταχούν μετά από αρκετή ώρα. Κουρμελίδης δίνει στην Γιουλέκα. Αλεξανδρίδης στη γωνία. Βλέπει την πάση του Δανίδης. Δανίδης όμως δεν μπόρεσε να δώσει σόν. Κουρμελίδη ξανά. Τώρα ο Κυριακίδης φεύγει στον εμφυλιασμό. Περνάει εξαιρετικά. Θα δεχτεί όμως το φάουλ από τον Δανίδη. Κυριακίδης είναι στον Κυριακίδη για να σχεδιάσει στον Μπάρκο, ο οποίος βλέπει μακάρι τον Νεοφώτης. Τον Νεοφώτης θα ζητάσει για τρεις, θα πάρει το screen, είναι μόνο στο στάρι, εύστοχος και αυτή τη φορά. Και έχουμε time out για τους Πουέμπλα. Επιστρέφουμε σε λίγο και επιστρέφουμε μετά από το time out το οποίο κάλεσαν οι Πουέμπλα. Μπορεί είναι 18-14 με 1,5 τυχόν απομένει. Κουρμελίδης Ζανίδη και αυτός στη σειρά του στον Γιουλέκα. Κουρμελίδης πάτε για 3 άστοχος. Rebound Ζανίδη. Ζανίδη προσπάθησε να βρει και πάλι τον Κουρμελίδη. Έχουμε όμως φάουλ του Νεοφώτης του στον Ζανίδη. Θα κάνει το σούτ άστοχο. Τώρα έχουμε τον Κυριακίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Περνάει εξαιρετικά όλη την άμυνα των Πουέμπλα και θα ευστοχίσει. Κάμε στο 18-16, αυτούς βλέπουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Κουρμελίδης πετάμε, θα την πάσει στον Καρδιοφίλη, ο οποίος όμως θα ευστοχίσει. Rebound τον Κυριακίδη. Κυριακίδης που για ακόμη μια φορά θέλει να τρέξει το παιχνίδι. Νεοφώτης ο οποίος είναι μόνος στο στάρι για 3, άστοχος. Μάχη για το rebound, τελικά θα το πάρει ο Σουρμελίδης, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα στον ενδιασμό για τον Τζανίδη, ο οποίος θα τελειώσει το δεξί lay-up. Όπως έχουμε 24 δευτερόλεπτα, μια ολόκληρη επίθεση για τους Συνταχούς και έχουμε φάουλ από τον Καρδιοφίλη. Είναι ο Φώτιστος, πίσω και Σίδη και αυτός μεσιάς στον Βόντσιο. Ίσως πάση να γυρίσει, άστοχο όμως. Παλεύει ο Κυριακίδης και για το rebound. Τηλέχουν κατοχή η Πουέμπλα με 9 να σημαίνουν. Του λέγεται μια συνεργασία με τον Ιωδιωτή. Τελικά έχουμε εκ νέου επαναφορά. Μελίδης κοιτάει την μπάλα στον Γιουλέκα. Δίνει Ζανίδη, στο τέλος άστοχος. Και έχουμε το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Με το σκορ να είναι 20-16 υπέρ των Πουέμπλα. Επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο δεκάλεπτο. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Η κατοχή για τους Πουέμπλα έχει ο Αλεξανδρίδης. Τους βλέπει τον Ζανίδη στο box. Βάσου Σουρμελίδη και έχουμε επιθετικό φάουλ. Το φάουλ του Ζανίδη πάνω στον Νεοφώτιστο. Και κατοχή για τον Συνταφούρ, Κυριακίδης. Ο οποίος θα δώσει τον Ευθυμίου με τη σειρά του στον Μπάρκο. Του σουτάρει για 3. Υποπίεση όμως και θα είναι άστοχο. Και έχουμε τον Καριοφίλη ο οποίος θέλει να τρέξει στον ευδιασμό. Θα δώσει την μπάσα και έχουμε αμυντικό φάουλ. Αμυντικό φάουλ από τον Ευθυμίου. Ζανίδης τώρα με την μπάλα. Ψάχνει τις επιλογές, τελικά θα δώσει ο Σουρμελίδη. Ο Σουρμελίδης προσπάθησε να κάνει τη σκαστή πάση στον Καριοφίλη. Θα την αποτρέψει όμως με το πόδι του ο Μπαρκός. Καριοφίλη βλέπει στο πόστο τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος θα κοπεί για ακόμη μια φορά αντικανονικά από τον Τζόνσο. Θα κάνω μια επαναφορά με τον Καριοφίλη, ο οποίος θα δώσει το πόστο Αλεξανδρίδη, του Ζανίδη. Πάμε στην προσπάθειά του όμως θα δοθεί το φαουλά από την Κυριακίδη και έχουμε δύο ελεύθερες βολές, τις πρώτες του παιχνίδι. Πρώτη βολή όμως θα είναι άστοχη. Θα είναι εύστοχη. Διακίδης. Δίνει στον Νεοφώτιστο και ο Νεοφώτιστος με σειρά στον Μπάρκο, ο οποίος είναι στο post. Κάνει μια όμορφη γυριστή κίνηση και με το δεξί του χέρι δεν θα μπορέσει όμως να ευτοχίσει. Rebound Ζανίδη. Δουλέκας εξαιρετική πάσα στον Καριοφίλη, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. Είναι ακόμα περισσότερο τη διαφορά της άμυνας ζώνης για ακόμα μια φορά επίσης η Πουέμπλα. Νεοφώτιστος θα πάει στο σουτ, 3 πόντων, άστοχο, την μπάλα στα χέρια του Αλεξανδρίδη. Ζανίδης θα χάσει το καλά, θα πάρει όμως ίδιο στο rebound και θα ευστοχίσει. Κάνοντας το 25-16, σε 9 πόντους τη διαφορά. Πάρκος δίνει στον Ευθυμίου, ο οποίος είναι μόσταρ για 3, ακόμη μια φορά άστοχος, rebound Ζανίδη. Σουρμελίδης, ο οποίος βλέπει στον ενδιασμό τον Καριοφίλη και τελειώνει εξαιρετικά με το δεξί του χέρι και έχουμε time out τον Ινταχούντ. Επιστρέφουμε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από το time out τον Ινταχούντ. Και ο Κυριακίδης να δίνει στον Νεοφώτιστο. Ο Φώτσος δίνει στον Ευθυμίου και αυτός με τη σειρά του τον Κεσίδη. Κεσίδης κάνει τρίπλες, δίνει στον Ευθυμίου, ο οποίος περνάει πάρα πολύ όμορφα. Περνάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει όμως τη φάση, θα κερδίσει όμως το φάουλ. Κερδίσει το φάουλ και τις δύο ελεύθερες βολές. Ευθυμίου θα βάλει την πρώτη βολή. Θα βάλει και τη δεύτερη βολή και θα μειώσει τη διαφορά σε 9 πόντους. Σε 7-18. Τουρμιλίδης. Είναι στον Τζουλέκα και με τη σειρά του στον Καριοφίλη. Ζανίδης από τη γωνία για 2, άστοχος. Rebound Κυριακίδη. Βάζει να τρέξει στο γήπεδο, θα δεχτεί όμως το φαουλ από τον Σουρμελίδη. Κυριακίδης. Κιλμπάστον και Σίδη. 45 αφού να βρει τον κεντρικό διάδρομο. Δίνει στον Νεοφώτιστο. Βρίσκονται με σταυριστάση για σουτ. Θα κάνει ένα αυτό τεράστιο rebound του Καριοφίλη. Πίσω θα δώσει την μπάλα στον Σουρμελίδη. Το σπάσει μια αρκετά φλέγω της Πάτσα. Κλέβει Ευθυμίου. Και έχουμε αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό από τον Γιουλέκα. Και έχουμε ακόμα δύο ελεύθερες βολές για τον Ευθυμίου. Θα ευθυχίσει την πρώτη βολή. Θα ευθυχίσει όμως τη δεύτερη. Την μπάλα στον Κυριακίδη. Αυτός θα πάει αντίθετα από το screen. Ευθυμίου, εξαιρετική πάσα στον Λούμπο. Που το δεξί του χέρι θα γυρίσει και θα ευστοχίσει. Κάνοντας το 27-21, μειώνουν αρκετά είναι τα κούτς, 6 πόντους. Καριοφίλης. Εξαιρετική κίνηση, αν το χώμος το rebound του Λούμπο. Κυριακίδης. Περνάει εξαιρετικά, θα χάσει όμως τον έλεγχο της μπάλας. Και έχουμε κατοχή. Για τους Πέμπλα. Καριοφίλης. Βάζει Ζανίδη. Αν κινείται από δύο, όμορφη όμως η πάση του στον Πάχτα, που με αρκετές προσποιήσεις δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει rebound του Νεοφώτιστου. Φώτιστος θα δώσει μπάλα στον Κυριακίδη. Και έχει πάλι στο Νεοφώτιστο. Θα μπαίνει στον Ευθυμίου. Ευθυμίου θα τυχίσει από δύο. Θα σουτάρει όμως. Άστοχος. Rebound του Λούμποφ. Ξανά το σουτ. Εύστοχος. 26-23. Και έχουμε time out τον Πουέμπλα. Ψεύχουμε σε λίγο. Και επανερχόμαστε μετά από το time out με κατοχή για τους Πουέμπλα. Πουέμπλα με το σύνολο του Μελίδη. Θα δώσει μπάλα στον Γκιουλέκα. Γκιουλέκα, εξαιρετικό φάουλ. Έχουμε φάουλ από τον Καριοφίλη, ο οποίος στην προσπάθειά του να κερδίσει το rebound χτύπησε τον αντίπαλό του. Και έτσι έχουμε επαναφορά τον Νταφούντ. Και στην κατοχή του Κυριακίδης. Εσίδης δίνει στη γωνία για τον Νεοφώτιστο. Και ακόμα μια φορά σε άμυνα ζώνης η Πουέμπλα. Πάσα απέναντι στον Κεσίδη. Κεσίδη στον Νεοφώτιστο, ο οποίος είναι μόνος του στάρ για 3, άστοχος. Rebound του Γιουλέκα. Γιουλέκας περνάει όλη την άμυνα τον Ταχού, τώρα κλείνεται από δύο, εξαιρετική κίνηση, θα χάσει όμως το καλάθι, rebound από τον ίδιο, ακόμα ένα χαμένο καλάθι και έχουμε και φάουλ. Φάουλ τον Ταχούτα από τον Νεοφώτιστο και έχουμε δύο ελεύθερες βολές για τον Γιουλέκα. Η βολή θα είναι εύστοχη. Αυτή η βολή όμως θα είναι airball. Το σκορ παραμένει όσο έχει και τώρα είναι τα foot με τον Κυριακίδη στην κατοχή. Το Αναδημιαγούν στην πάση του Πανεπιστημίου. Νεοφώτιστος ο οποίος περάσει από καλάθι, θα χάσει όμως το layup, θα κυλήσει όμως το φάουλ. Κυλήσει το φάουλ από το Λαπαρίδη και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Σκορ είναι 28-23, τη βολή είναι στο 28-24. Έχουμε διανύσει τα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου. Η βολή θα είναι άστοχη, μακρινό rebound του Κεσίδη. Κυριακίδης τώρα στην κορυφή. Δίνει δίπλα στον Κεσίδη. Προσπάθησε να δει την πάση στον Νεοφώτιστο, θα κοπεί όμως από τον Καριοφίλη και έτσι έχουμε επαναφορά με τον Κεσίδη. Κοστάρι άστοχος, rebound Ζανίδη. Πανέμορφη κίνηση και εξαιρετικό καλάθι από τον Γιλέκα, είναι καλάθι και φάουλ. Θα χάσει όμως τη βολή. Διεκδίκηση για το rebound και έχουμε foul από τον ίδιο του Γκουλέκα. Και έχουμε ξανά βολές για τους Συνταχούντ. Και εσύ διάστοχη. Δεύτερη βολή, επίσης άστοχη. Και κατοχή για τους Πουέμπλα. Σορμελίδης. Λίκα του Κουλέκα. Λέκα περνάει εξαιρετικά και από την κορυφή της ρακέτας θα ευστοχίσει, κάνοντας το 33-24. Φτάσει εκεί ευθυνούργια το καλά, θα κάνει όμως βήματα και έναν μικροτραυματισμό στο γόνατο, τίποτα όμως ιδιαίτερο, μπορεί να συνεχίσει. Ζανίδης. Παραγανώς την επίσης τώρα για τους Πουέμπλα. Γλέκας. Να παίξει ένας αντίον του Νιχθυμίου. Κλείνεται εξαιρετικά. Πολύ ωραία άμυνα από τον Νιχθυμίου. Διστάζει για τρεις, Καρδιοφίλης όμως δεν θα διστάσει. Στάρι εύστοχος. Κάνοντας 35-24. Μείνει 4 λεπτά. Οι Πουέμπλα έχουν βρει τη λύση από εκεί που ήταν με την τάξη στον τοίχο. Ξαφνικά έχουν πλησιάσει αρκετά στο σκορ. Νεοφώτιστος. Να περάσει κάπου το καλάθι, κλείνεται από δύο και έχουμε βήματα. Λαπαρίδης. Είναι στον Γκουλέκα. Γκουλέκας κινείται για ακόμα μια φορά εξαιρετικά από τον Ευθυμίου. Βρίσκει λίγο χώρο, στάρι άστοχος, rebound και σίδι. Κεσίδης, θα πάσει στον Ευθυμίου, ο οποίος είναι μόνος του, θα στάρει άστοχος όμως. Αρκετά άτυχος εδώ πέρα ο Ευθυμίου. Έχουμε φάουλ τώρα και βολές για τον Κυριακίδη, καθώς έχουμε και αλλαγές για τους Πουέμπλα, καθώς βγαίνει έξω ο Λαπαρίδης και μπαίνει ο Αλεξανδρίδης. Κυριακίδης στην πρώτη του βολή θα είναι άστοχος. Κυριακίδης θα είναι επίσης άστοχος. Τώρα η Πουέμπλα με τον Καριοφίλη. Καριοφίλη δίνει στον Κιουλέκα. Έχουμε μάλλον τραυματισμό του Κυριακίδη, ο οποίος πάτησε άτσαλα πάνω στο πόδι του Καριοφίλη. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι κανονικότατα, με τους Πουέμπλα να έχουν κατοχή, κατοχή από την baseline. Με 17 δευτερόλεπτα να βγουν για επίθεση Καριοφίλη. Τάρια 3, άστοχος, Μάικς εκεί Ζανίδη για το rebound και τελικά έχουμε φάουλ του Ζανίδη, επιθετικό. Και ο Φιλίου θα στάρει δύο ελεύθερες βολές. Πολύ διευθυνή θα είναι εύκολη. 35-25 το σκορ. 10 από τη διαφορά. Η δεύτερη βολή θα είναι άστοχη, άρα η διαφορά θα παραμείνει στις 10. Σουμελίδης λέει πολύ όμορφα τον Κιουλέκα, ο οποίος στάρει άστοχος, όμως αρκετά πιεστική κίνηση, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους Συνταχούτ να μειώσουν κάτω από τις 10. Και Σίδης είναι στο νεοφώτιστο. Πώς άστοχος όμως, rebound του Αλεξανδρίδη, ο οποίος το πάτε να στείλει την πάρα στον ενδιασμό, αλλά έχουμε φάουλ. Με φάουλ καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Με βολές για το Σουμελίδη. Η βολή είναι άστοχη και έχουμε ξανά επαναφορά για τους Πέμπλα. Γκουλέκας δίνει στο πώς για τον Αλεξανδρίδη. Θα δείξει ο οποίος περάσει κάτω από τη ρακέτα στον Καριοφίλη, σουτ άστοχο, rebound του Λούμπο. Είναι ο Φώτσος, καλούνται με τελευταία 2 λεπτά του πρώτου χρόνου. Μάρκος, εξαιρετική πάσα στον Λούμπο, ο οποίος σουτάρει και ακόμα όμως μια φορά άστοχος, rebound του Ζανίδη. Λέγα στο άσχα να βρει τον Καριοφίλη, θα κλέψει όμως ο Λούμποφ και εδώ θα βγει ο νεοφώτιστος, 3 εναντίον 2, όμως πάση στον Ευθυμίου και μια ωραία κίνηση. Θα πετύχει το καλάθι. 45-27 με 1,5 λοιπόν απομένει. Καριοφίλης, για 3 εύστοχος. Το 27 σέντερ από την πλευρά. Μπάρκος, φτάρει και αυτός για 3 με τη σειρά του, άστοχος. Rebound του Καριοφίλη. Καριοφίλης ο οποίος θέλει να στείλει στον συνδυασμό του Ζανίδη, το Ένις όμως θα πάει στην οργανωμένη επίθεση. Γιουλέκας γίνεται από 2, προσπάθησε να περάσει, δεν μπόρεσε, όμως πάει στον Καριοφίλη. Έξω για τον Ζανίδη για 3, εύστοχος. Το σκορ νεοφώτιστος. Μην πάω στον Κεσίδη, πλησιάω στον Μπάρκο. Ακόμα μια φορά σε άμυνα ζώνη η Πουέμπλα. Μπάρκο δίνει δίπλα του στον Ευθυμίου, ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχος, rebound του Σουρμελίδη. Λέκας, περνάει όλη την άμυνα, δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε το δεξί του lay-up. Μπάρκος στο rebound, λάθος πας όμως στον νεοφώτιστο και έχουμε time out για τους Πουέμπλα. Με δεις πετάει όμως θα την πάρω στην Κυριακίδη, την παίρνει ξανά, πολύ όμορφο το lay-up. Βλέπουμε δούλεψε. Δούλεψε αυτό που είχαν οργανώσει το time out το οποίο πήρανε. Με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν και με το φάουλ του Αλεξανδρίδη ο Ευθυμίου θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Ευθυμίου στην πρώτη βολή θα είναι ευτυχώς. 42-28 το σκορ. Ευθυμίου όμως αστοχή στην δεύτερη rebound του Λούμποφ, αλλά έχουμε επιθετικό. Επιθετικό από τον Λούμποφ. Και έχουμε άλλες δύο ελεύθερες βολές για τον Καριοφίλη. Εύστοχη πρώτη βολή. Εύστοχη και η δεύτερη βολή. Και έχουμε αλλαγή για τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Και Σινταχούντ. Θα δώσει τα δύο Λούμποφ και στις θα μπει ο Δόντσιος. Φαστάρει από το κέντρο, άστοχος όμως με ταμπλό και 44-28 τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο, επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε και το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα με κατοχή για το Σινταχούντ. Πάσα από την Νεοφώτης ήταν αρκετά ρηξοκίνδυνη. Πάσα να κλαπεί από τον Τζανίδη, τελικά κατοχή έχουν ξανά η Σινταχούντ και Σίδη. Είναι στον Νεοφώτιστο, απέναντι για τον Ευθυμίου και στο πώς για τον Κεσίδη. Δίνει ξανά στον Ευθυμίου, σταματάει, θα σουτάρει, άστοχος. Rebound του Καριοφίλη. Ζανίδης, κατάληψε ο Κίσμου, λέει up. Γιατί δεν έχει καμία τύχη, τώρα Ευθυμίου. Πάσα για τον Νεοφώτιστο. Ο Κώστος δίνει στη γωνία για τον Κεσίδη, το Δόντσιο. Μάρκος ο οποίος είναι μόνος του, εύστοχος. 44-31 το σκορ. 13 πόντους διαφορά. Μειώνουν με τα Hood. Σουρμελίδης, δοκιμάστε αυτός του Τζον Πόντον. Άστοχος, Ζανίδης, προσπάθειά του όμως θα διώξει την μπάλα. Κατοχή με το Δόντσιο. Είναι ο Φώτιστος. Είναι την πάση στον Πάρκο που σουτάρει ακόμα ένα όμορφο σου τριών πόντων. 44-34 μειώνουν στους 10 πόντους. Παραμένει όμως σε διψήφιο αριθμό η διαφορά. Καρδιοφίλης. Είμαστε όλα παράδειγμα αυτός με τη σειρά του Σουρμελίδη. Στρώνουν πόντον άστοχο. Λυπάμουν και στήρι. Προσπαθεί να περάσει, θα χάσει όμως την μπάλα από τον Σουρμελίδη. Καρδιοφίλης προσπάθησαν να τρέξουν εμφυδιασμό. Έχουν γυρίσει όμως οι Νταχούντ. Θα πάνε στην οργανωμένη επίθεση. Θα κλέψει όμως ο Δόντσιος. Νεοφώτιστος. Θα δεχτεί το φάουλ από τα Λαμπαρίδη. Νεοφώτιστος στην επαναφορά. Λίπτον και Σίδη. Νεοφώτιστος. Και πώς για τον Μπάρκο δίνει στον Ευθυμίου. Θα δεχτεί το φάουλ από τον Σουρμελίδη. Νεοφώτιστος τώρα στην επαναφορά. Δίνει τον Μπάρκο. Μπάρκος κινείται από εδώ, θα χάσει τελικά την μπάλα από τον Σουρμελίδη, ο οποίος θα πετάξει εξαιρετικά την πάσα για τον Τζανίδη, ο οποίος δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει. Ωραία κίνηση, άστοχος, rebound και Σίδη. Σίδης κάνει ωραίες προσποιήσεις, ψάχνει το στήριγμα και θα το βρει στον Μπάρκο. Ευθυμίου. Είναι στη γωνία του Κεσίδη, ο οποίος είναι μόνος του, φωστάρει για 3, άστοχος. Μακρινό rebound του Ευθυμίου, θα του κλέψει όμως ο Λαβαρίδης. Και έχουμε φάουλ από τον Ευθυμίου. Σουρμελίδης, πανέμορφη πάσα στον Καριοφύλλου, ο οποίος θα χάσει το καλάθι. Και έχουμε rebound από τον Κεσίδη, ο οποίος θα φύγει στον ενδιασμό ένας εναντίον ενός. Θα κάνει το σούτ άστοχο και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Κεσίδη, το οποίο θα το κερδίσει ο Σουρμελίδης. Σουρμελίδης τώρα στην κατοχή για τους Πέμπλα. Ο Λαπαρίδη, και αυτός ξανά στο Μελίδη. Ζανής, ο οποίος είναι μόνος του, δεν θα σουτάρει. Αλεξανδρίδης, την κορυφή του τριπόντου δίνει στον Καριοφύλλη από 45, θα σουτάρει, εύστοχος! 47-34 το σκορ. Είναι φώτιστος. Πάει μπάλα στον Ευθυμίου, θα κλαπτύνω στον Πιτσανίδη. Αλεξανδρίδης πας μια αρκετά φιλοδοξή πάσα, θα κλαπτύνω από τον Κεσίδη. Κεσίδης δίνει στον Νεοφώτιστο. Νεοφώτιστος απέναντι στον Μπάρκο, ο οποίος είναι μόνος του. Εμόρφη κίνηση Ευθυμίου. Εύστοχος, αλλά έχουμε... Έχουμε καλάθι και φάουλ, ναι. Και ο Ευθυμίου θα τελείσει μία ελεύθερη βολή. Και έχουμε time out από τους Πουέμπλα, επιστρέφουμε σε λίγο. Ο Ευθυμίου θα αστοχίσει όμως τη βολή, προσπάθησε να πάρει το rebound, θα γλιτρήσει. Αλλά όπως και να έχει, κατοχή είναι για τους Πουέμπλα. Κατοχή ο Σουμελίδης. Ο Σουμελίδης είναι απέναντι στον Γιουλέκα, ο οποίος ελεύθερος σουτάρει, άστοχος. Μακρινό rebound του Ευθυμίου, ο οποίος είναι εξαιρετικά στον Κεσίδη που φεύγει στον εμβιδιασμό. Είναι ένας αντίον του Καριοφύλλη, δεν θα μπορέσει να το τελειώσει τη φάση. Θα κινήσει όμως το φάουλ και τις δύο ελεύθερες βολές. Κεσίδης στην πρώτη βολή θα είναι εύστοχος. 47-37 στους 10 από τη διαφορά. Τα 38 για πότε πάμε τα παρκετή ωραία, μειώνουν σε μονό αριθμό τη διαφορά. Γιλέκας πρέπει να περάσει ανάμεσα από δύο, θα χάσει όμως την μπάλα από τον Νεοφώτιστο. Θα δίνει απέναντι στον Πάρκο. Θα εστιάσουν Ευθυμίου, θα παίξει το 1-2, θα κλαπεί όμως την μπάλα από τον Σουρμελίδη. Όπως θα βγάλει στον ρυθμό του Τζανίδη, θα τελειώσουμε το δεξί lay-up counters το 49-38. Κεσίδης είναι στον Μπάρκο. Μπάρκος όμως πάσει στον Ευθυμίου, Νεοφώτιστος. Θα του κρύψει το screen από την κορυφή της ρακέτας, σουτ άστοχο. Rebound του Καριοφύλλη. Σουμελίδης προσπαθεί να δει απέναντι στην πάση, θα κλαπεί όμως από τον Κεσίδη, ο οποίος θέλει να φύγει γρήγορα στην επίθεση. Τους αντίον τρεις γύρισε τώρα όμως η άμυνα. Μπάρκος, το σουτάρει για 3 άστοχος, rebound του Πάχτα. Σουμελίδης, ωραίο το 1-2 με τον Καριοφύλλη. Θα τελειώσει πάρα πολύ όμορφα τη φάση, κάνοντας το 51-38. Ευθυμίου. Θα ξαναδεκυπάσει το post για τον Πάρκο. Τα κρατεί όμως την μπάλα. Τζουλέκας, άσχημο σε rebound. Και έχουμε και φάουλ από τον Καριοφίλη. Και έχουμε βολές για τον Ευθυμίου. Η πρώτη βολή θα είναι εύστοχη. Η δεύτερη βολή όμως θα είναι και αυτή εύστοχη. 51-40 στους 11 πόντους τη διαφορά. Είναι ο εκεί που μειώνουν τα χώρου ξαφνικά. Οι Πουέμπλα βρίσκουν λύσεις, ξαναπηγαίνουν τη διαφορά εκεί που ήταν. Ένα αρκετά άστοχο σούτ όμως του Καριοφίλη. Δίνουν την βαδότητα στους 90 πόντους να μειώσουν και πάλι τη διαφορά. Είναι ο Φώτιστος. Την μπάστον Ευθυμίου, ο Ευθυμίου Πάχος την ξαναδώσει. Την όμορφα την μπάλα πηγαίνει μέχρι μέσα, θα κοπεί. Έχουμε κατοχή για το 60 πόντους από το καλάθι. Θα δευτερόλεπτα για επίθεση και Σίδης. Αν δεν την πάσει στον Δόντσιο θα κοπεί όμως από τον Πάχτα. Συνελίδη, ζήτησε τον Καριοφίλη. Πάθησε να περάσει, θα δεχτεί όμως το φάουλ. Και έχουμε επαναφορά από την baseline. Καριοφίλης κλείνεται από 3, θα χάσει όμως την μπάλα. Και έχουν πάλι κατοχή οι ίδιοι. Όπως την μπάλα βγήκε από τα χέρια του νεοφώτης του. Καριοφίλης λέτε ελεύθερο τον Γιουλέκα, ο οποίος κάνει προσπίθος. Στάρ για 3, άστοχος. Rebound του Μπάρκου, ο οποίος πετάει στον εμφυδιασμό την πάσα πάρα πολύ. Ο φαγιό των Ευθυμιών, ο οποίος όμως θα χάσει το καλάθι. Μεγάλη ευκαιρία εδώ πέρα για τους Συνταχούτ να μειώσουν τη διαφορά. Καριοφίλης τώρα. Τελειώσαν ενόχλητος τη φάση πάνω από τον Πάρκο. Κάνουν το σκορ 53-40. Εσίδης. Βάζει ο Βόντσο, καθώς με τη σειρά του στον Νεοφώτιστο. Ο Φώτιστος προσπαθεί να περάσει κάπου το καλάθι, κλείνεται ανάμεσα από 2. Δεν μπορεί να ευστοχίσει. Πάρε το rebound ο Ζανίδης, αλλά έχουμε με τον Νεοφώτης, το οποίο χτύπησε. Έχουμε 3 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Σκορ είναι 53-40. Δεν είναι όμως κάτι το σημαντικό και έτσι συνεχίζουμε με κατοχή για τους Πέμπλα. Με το Τσουρμελίδη στην κατοχή. Καριοφίλης θα δίνει και πάλι στον Σουρμελίδη. Σουρμελίδης σταματήσει στο στάρ για 3, άστοχος, μακρινό rebound Πάχτα. Ζανίδης δίνει στον Σουρμελίδη, καθώς με τη σειρά του στον Καριοφίλη και αυτός στους πόντων και αυτό όμως άστοχο. Rebound όμως του Γκιουλέκα, ο οποίος χώθηκε εξαιρετικά ανάμεσα από 2 άτομα τον Ινταχούντ. Ζανίδης δίνει στον Καριοφίλη, πάρα πολύ όμορφη κίνηση, θα χάσει όμως το καλάθι. Τώρα θα φύγει στον εμφυδιασμό ο Νεοφώτης, είναι ένα 2-2, θα χάσει όμως εξαιρετικά την μπάλα από τον Σουρμελίδη. Σουρμελίδης, είναι στον Γιουρέκα, ο οποίος είναι μόνος του, όμως το τριγωνάκι, Σουρμελίδης για 3, εύστοχος. 56-40 με 2 λεπτά να απομένουν. Μπάρκος. Είναι στη γωνία του Ευθυμίου, ο οποίος ήταν για 3, εύστοχος. Θα είναι αυτή τη φορά. 63 πολύ διαφορά. Ζανίδης με πάση στο Ρουμελίδη, κουστάρει για 3 airball, προσπαθεί για το rebound του Ντουλέκας. Δεν θα μπορούσε ο Μεσσός και την μία κατοχή για τους Συνταχούδη. Και έχουμε αλλαγή του Συνταχούδη, καθώς θα βγει ο Νεοφώτης και θέση του θα βγει ο Λούμπος. Μπάρκος τώρα σε ρόλ playmaker. Ίστον και Σίδη. Σίδης και πάλι στον Μπάρκο. Ο Μπάρκος προσπάθησε να δώσει την μπάλα στη ρακέτα για τον Ευθυμίου, δεν θα μπορέσει όμως, και έχουμε αντιαθλητικό του Λούμποφ πάνω στον Σουρμελίδη. Και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Πρώτη βολή θα είναι εύστοχη για τον Σουρμελίδη. Δεύτερη βολή θα είναι και αυτή εύστοχη. Και έχουμε αλλαγές για τους Πουέμπλα, καθώς εμπιεί ο Καριοφίλης και θα μπει ο Αλεξανδρίδης. Έχουμε αθλητικό, έχουμε και επαναφορά. Το 43 το σκορ με 1,5 λεπτό να μένει για το τέλος της τρίτης περίοδου. Σουμελίδης τώρα περνάει εξαιρετικά, θα στάρει για 3, εύστοχος. Κάνουν το σκορ 61-43, παίρνουν τη μεγαλύτερη διαφορά για τους Πουέμπλα. Εσίδης περνάει εξαιρετικά τον αντιπαλό του, προσπαθεί, δεν θα ευστοχίσει. Λούμπο όμως στο putback, κάνοντας το 61-45, έχοντας 50 δεύτερα για τη λήξη. Σουρμελίδης σωστά για ακόμα μια φορά και είναι και αυτό μέσα. Με 40 δεύτερα να απομένουμε. Ο Πάρκος τώρα με την μπάλα. Ο Πάρκος όμως θα χάσει την μπάλα από τον Σουρμελίδη, ο οποίος θα φύγει στον ευδιασμό και ανενόχλητος θα πετύχει το δεξί layup, κάνοντας το 66-45. Και Σίδης τώρα, 5 δευτερόλεπτα που μένουν από τη βολή, εύστοχος, και έχουμε τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Με το σκορ να είναι 66-47. Και έτσι έχουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Σκορ είναι 66-47 με τους Πέμπλα στην κατοχή και τον Αλεξανδρίδη. Καρδιοφίλης, λεπτοκόσμου του Αλεξανδρίδη, που κάνει την προσπίση στο στάρι, εύστοχος. Τώρα και Σίδης στην κατοχή για τους Συνταχούδη. Δίνει στον Μπάρκο να περάσει, δίνει την πάση στον Νεοφώτιστο, που ζητάζει για 3, προσπαθεί να περάσει μέχρι μέσω, σουτάρει, άστοχος για ακόμα μια φορά, rebound του Καρδιοφίλη. Αλεξανδρίδης υπάρχει στον Καρδιοφίλο, ο οποίος θα εξτοχίσει σε ακόμα ένα καλάθι. Ευθυμίου, γίνει στον Μπάρκο. Ο Μπάρκος με ξηράδες τον Κεσίδη. Βασίλης βλέπει τον Λούμπο, φαστάρει άστοχος και φάουλ από τον Αλεξανδρίδη. Με δύο ελεύθερες βολές για τον Λούμπο. Λοιπόν, η βολή θα είναι άστοχη για τον Λούμπο. Πολύ θα είναι και αυτή άστοχη, θα μπουν όμως πιο νωρίς. Μπουν πιο νωρίς μέσα από τις βόλες και έτσι έχουμε κατοχή για τους Πουέμπλα. Γιουλέκας. Η πάσα στον Αλεξανδρίδη, το οποίο είναι μόνος του, δεν θα πάρει το σουτ. Πρέπει να μπει μέχρι μέσα. Άστοχος rebound του Λούμπο. Σκορ είναι 70-47. 58 τώρα με τον Κεσίδη, ο οποίος δίνει στον Ευθυμίου. Ωραίο step back και θα ευστοχίσει και στο δίποντο, δίνοντας μια ανάση στην ομάδα του. Μελίδης. Δίνει στον Γιουλέκα. Γιουλέκας και πάει στον Μελίδη, που σουτάρει για 3. Εύστοχος και αυτή τη φορά ο Μελίδης. Πάρκος δίνει στον Νεοφότσο και ξανά στον Πάρκο. Πάρκος βλέπει τον Ευθυμίου, που είναι ελεύθερος, θα ευστοχίσει και αυτός με τη σειρά του. Καρδιοφίλης. Και την πάσα στον Αλεξανδρίδη, ο οποίος φτάνει για 3, άστοχος. Το κάνω του Λούμπο. Βλέπει ακόμη μια φορά τον Ευθυμίου, ο οποίος είναι μόνος, θα δοκιμάσει το σούτα, αυτή φορά όμως είναι άστοχος. Και προς Τουρμελίδης στην κατοχή για τους Πέμπλα. Τουρμελίδης. Και τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος είναι μόνος του. Ζανίδης, σουτάρει για 3, με ταμπλό άστοχος. Πατεινό rebound του Αλεξανδρίδη. Σουρμελίδης. Είναι στο Καρδιοφίλη, ο οποίος γυμάζει και αυτός του 3 πόντων, άστοχο και αυτό όμως. Στην όμως θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας από τον Ζανίδη και έτσι έχουμε νέα κατοχή του Πέμπλα. Αλεξανδρίδης προσπαθεί να παίξει στο post, γυρνάει πάρα πολύ όμορφα, δεν θα πετύχει όμως το καλάθι. Πάνω το Ευθυμίου, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ από τον Ζανίδη. Ξύμιση λεπτά για το τέλος, 70-52 σκορ. Πάρκος στάρει για 3, εύστοχος όμως θα είναι αυτή τη φορά. 73-55 το σκορ, 6 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Αλεξανδρίδης θα δώσει στον Καρδιοφίλη. Λέκας περνάει πολύ όμορφα. Ζανίδης για 3 με ταμπλό, εύστοχος. Διευρύνει ξανά τη διαφορά για την ομάδα του. Μια μου το Ευθυμίου, περνάει εξαιρετικά για έναν άποδο lay-up. Δεν θα μπορέσει όμως να ευστοχίσει, λοιπόν από τον ίδιο. Μπάρκος, ο οποίος είναι ακόμη μια φορά μόνος, στο στάρι άστοχος όμως τη φορά. Rebound του Σουρμελίδη. Καλιοφίλης, λάθος πάσα. Τα κλαπεί από τον Λούμποφ και τώρα ο Μπάρκος φύγει γρήγορα στην επίθεση, θα δώσει τον Νεοφώτη, το οποίο με την σειρά του θα χάσει από τον Σουρμελίδη. Θα φύγουν τώρα οι Πουέμπλα στον επιδιασμό. Όμως ο passing game με τον Αλεξανδρίδη να ευστοχεί στο καλάθι. Θημίου. Δίνει στον Μπάρκο. Μπάρκο ξανά στον Θημίου, ο οποίος θα περάσει πάρα πολύ, θα πετύχει το καλάθι και θα κερδίσει και το φάουλ. Πώς θα εκτελέσει μία συμπληρωματική βολή. 78-57 το σκορ, 5 λεπτά για τη λήξη. Η βολή θα είναι άστοχη. Προσπάθησε ο Λούμπο να κερδίσει το rebound, βάλω όμως αυγή από τα χέρια του, έτσι έχουν κατοχή για τους τυπικά γηπεδούχους. Καρδιοφίλης, ένα επιλόγωφο ανάμεσα από δύο τέστες, θα χάσει όμως το καλάθι. Μπάρκος. Πά στον Νεοφώτιστο, μαρκάρεται πολύ όμορφα από τον Καρδιοφίλη, εξαιρετικό passing game από τον Ταχούντ, δεν θα μπορέσει όμως να τελειώσει ο Νεοφώτιστος. Καρδιοφίλης, δίνει στον Ανίδη. Ανίδη βλέπει τον Αλεξανδρίδη μόνο του, προσπάθησε να δώσει την μπάλα στον Γιουλέκα, κλέβει το Θημίου. Δημήτρο βρίσκει το στήριγμα στον Μπάρκο, ο οποίος στάρει για 3, άστοχος. Rebound του Σουρμελίδη. Γιουλέκα, 2-1-2-2, θα πάρει αυτός ο σουτ, άστοχος. Νεοφώτιστος, στάρει αυτή τη φορά για 3, άστοχος. Και έχουμε αλλαγές για τους Κουέμπλα. Θα μπει ο Πάχτας στη θέση του Αλεξανδρίδη και στη θέση του Γιουλέκα ο Λαβαρίδης. Αλεξανδρίδης, φτάρια 3, πολύ άσχο το σουτ. Και Σίδης ξαναπαίνει την πάσα, διστάζει για 3, θα πάει μέχρι μέσα και θα τελειώσει τη φάση. Μελίδης. Μελίδης το πηγαίνει μέχρι μέσα και θα ευστοχίσει ένα πολύ όμορφο δεξί lay-up, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά τους. Λούμπο προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από 3 άτομα, δεν θα μπορέσει όμως. Ζανίδης θα κλέψει την μπάλα. Προσπάθησε να δώσει την μπάλα, θα κλέψει τη φορά ο Πάρκος. Πολύ όμως πάση στον Ευθυμίου. Ευθυμίου μπερδεύεται, σηκώνεται, άστοχος. Rebound από τον Ζανίδη. Σουμελίδη για 3, άστοχος. Μακρινό rebound όμως του Ζανίδη. Σουρμελίδης και πάλι για 3, πάλι όμως θα είναι άστοχος, ακόμα ένα rebound του Καρδιοφίλη. Ήρθα μου δείχνει το παιχνίδι για τον Λούμπο. Θα γίνει αναγκαστική αλλαγή καθώς αυγεί ο Λούμπο και θα μπει στη θέση του Δόντζιος. Καρδιοφίλης τώρα με την μπάλα. Να περάσει μέχρι μέσα στον άμεσα από 3 άτομα, θα αστοχίσει όμως rebound Ντόντσιου. Άρα το έμεσα τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Ο Πάρκος θα χάσει την μπάλα και θα δώσει την ευκαιρία στους Ρουμελίδη να φύγει στον εμφυδιασμό. Περνάει εξαιρετικά, θα χάσει όμως το lay-up. Λαπαρίδης, θα χάσει ένα ακόμα καλάθι, τα rebound παλεύουνε. Έχουμε όμως φάουλ από τον Καριοφίλη, το οποίο όμως ο τελικά είναι του Ζανίδη, το οποίο είναι το 5ο φάουλ. Καθώς αποβάλλεται και στη θέση του θα μπει ο Αλεξανδρίδης. Δόντσιος δίνει στον Ευθυμίου, Ευθυμίου περνάει πάρα πολύ όμορφα, ένα ανάποδο lay-up, άστοχο και αυτό, rebound Πάχτα. Είναι Σουρμελίδης, Σουρμελίδης, όμορφο passing game ο Πάχτας, θα στοχίσει όμως. Σουρμελίδης ακόμη μια φορά για 3, άστοχος και αυτή τη φορά πάση για το rebound του Ευθυμίου, τελικά όμως η μπάλα είναι για τους Πέμπλα. Καριοφίλης είναι απέναντι στον Μπάχτα, ο οποίος είναι μόνος του, στάρει για 3, airball. Έστω όμως την πάρα ο Αλεξανδρίδης, τελικά την πάρα θα πάει στα χέρια τον Νταχού, το όμορφο πάσο του Ευθυμίου και εξαιρετικό lay-up από τον Νεοφώτιστο. Σουμελίδης, θα έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Καριοφίλης, όμως η πάσα, άστοχο όμως το καλάθι. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Μεγάλοι νικητές θα είναι η Puebla, θα κερδίσουν τον αγώνα για το Winter Saloniki Cup. 30 δευτερόλεπτα τώρα που μένουν για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ της νίκης των Puebla. Ρεφής ο Στάρι άστοχος και έχουμε και ουσιαστικά τη λήξη του παιχνιδιού με νικητές του Puebla. Καλό βράδυ σε όλους.